Είμαστε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Βαγγέλη Μυρσινιά, και το θέμα μας έχει να κάνει με τη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί Παρασκευή και Σάββατο αυτή την εβδομάδα. Πόσο σημαντικό είναι να γίνεται μια τέτοια Γενική Συνέλευση στο νησί μας? Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και είναι ταυτόχρονα και η ευκαιρία που μας δίνεται, τιμητική ευκαιρία, να φιλοξενήσουμε τη Γενική Συνέλευση των όλων των επιμελητηρίων της Ελλάδος, 59 επιμελητήρια στον αριθμό, και να έχουν την ευκαιρία οι συνάδελφοι επιμελητηριακοί να γνωρίσουν τον τόπο και το επιμελητήριο Λέσβου, αλλά ταυτόχρονα και εμείς να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την νησιωτική επιχειρηματικότητα της περιοχής και του νησιού, και ταυτόχρονα να τα μεταφέρουμε και σε όσους υψηλούς προσκεκλημένους θα έχουμε, έχουν σταλεί αρκετές προσκλήσεις, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο φορέων. Παράλληλα με τους συνέδρους έχουμε και μεγάλο αριθμό συνοδών των συνέδρων, για τους οποίους θα έχουμε την ευκαιρία να τους ξεναγήσουμε με κάποιες εκδρομές που έχουμε προγραμματίσει, να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές του τόπου, του νησιού, και ιδιαίτερα τα προσκυνήματα, τα χωριά και τα μουσεία και κάποιους χώρους οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης προβολής, να τα γνωρίσουν από κοντά οι φιλοξενούμενοι μας. Ξέρουμε περίπου πόσοι σε πληθυσμό θα είναι αυτοί που θα έρθουν για τις ανάγκες της Γενικής Συνέλευσης? Οι συμμετοχές σε επίπεδο επιμελητηριακών είναι περίπου στις 170 και σε επίπεδο συνοδών είναι γύρω στις 70, αλλά πιστεύουμε ότι θα ξεπεραστεί τον αριθμός και θα ανεβεί κι άλλο. Οπότε θα είναι μια από τις πολύ πετυχημένες Γενικές Συνελεύσεις και μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί μας τιμά η μαζική προσέλευση των συναδέλφων. Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν την Γενική Συνέλευση? Η πρώτη εκδήλωση, που είναι αμιγώς επιμελητηριακή και θα λάβει χώρα και στο συνεδριακό χώρο του επιμελητηρίου, αφορά μόνο τους εκλεγμένους, τα δύο μέλη σε κάθε επιμελητήριο, και φυσικά το διοικητικό μας συμβούλιο. Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας τι περιλαμβάνει? Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας είναι η επίσημη εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία θα παρίστανται και τοπικοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων επαγγελματικών, επιστημονικών, συνδικαλιστικών, εκπρόσωποι κομμάτων, πολιτικοί εκπρόσωποι, εκπρόσωποι μας στη Βουλή, οι βουλευτές, αλλά και άλλοι διάφοροι προσκεκλημένοι. Και εκεί θα είναι αναλυθεί και θα συζητηθούν και όλα τα ζητήματα ανοιχτά και προς τα κυβερνητικά στελέχη να τεθούν, ώστε να τα γνωρίσουν από πρώτο χέρι. Θέλετε να μας κάνετε μια σύντομη αναφορά στα θέματα που θα συζητηθούν τη δεύτερη μέρα? Θα γίνει μια δική μου ομιλία, μετά θα ακολουθήσει η ομιλία του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης, του κ. Γιάννη Μασούτη. Μετά θα κάνουμε μια παρουσίαση προς τους φιλοξενούμενους της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, στην οποία μέτοχος είναι και το επιμελητήριο, και έχουμε την χαρά να έχουμε και την Προεδρία, και μετά θα γίνουν τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων της κυβέρνησης και πολιτικών, αλλά και τοποθετήσεις και των μελών της Γενικής Συνέλευσης, των Προέδρων και των μελών που είναι εκλεγμένοι, αλλά και οποιοδήποτε άλλο φορέα θεωρεί ότι έχει κάποια σημαντική τοποθέτηση ή ζήτημα να θέσει. Φαντάζομαι θα έχετε προετοιμαστεί για να ζητήσετε κάτι σε επίπεδο κυβερνώντων. Τι είναι αυτό? Καταρχάς, θα ζητήσουμε θέματα νησιωτικότητας που τα ξέρουμε. Είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Είναι μόνιμα που αναφορά του ΦΠΑ η άμεση και στα άλλα τα νησιά, γιατί στο νησί της Λέσβου υπάρχει. Είναι να λυθεί το θέμα του μεταφορικού εισοδημάτων, αλλά και διάφορα αναπτυξιακά. Έχουμε κατά νου και κάποια άλλα θέματα να ζητήσουμε, τα οποία θα ελπίζουμε να πάρουμε τη δέσμευση των στελεχών της κυβέρνησης.